Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, χαίρομαι πολύ που ανταμώνουμε. Τι κάνετε, και από κοντά, παραδείγμα. Γιατί. Δεν θα έρθετε στον Πλάτανο σήμερα το βράδυ. Στον Αγιοτήτο, θα πάτε μπαλκονάκι. Είμαστε καλεσμένοι του Ρεθύμνου, βλέπετε. Γιατί εμείς θα βρεθούμε αμέσως μετά για ουζάκι και τσικουριές. Αυτό που κάνει ο κύριος Φαραντούρης τώρα, συνήθως το κάνουμε εμείς. Ξέρεις που δεσμεύουμε στον αέρα του. Μας δεσμεύσανε που είμαστε. Μακάρι να σας έχουμε. Σήμερα θα βρεθούμε αμέσως μετά από την εκπομπή με τους αγαπημένους φίλους, κριτικούς, Ηρακλειώτες, Ηρακλειώτισες. Στο κέντρο του Ηρακλείου. Στο κέντρο του Ηρακλείου. Ό,τι καλύτερο. Να κάνουμε τις κλασικές συστάσεις, αν και δεν χρειάζονται, αλλά τέλος πάντων κάνουμε. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ μαζί μας. Έχουμε μιλήσει, καλή έχουμε ξαναμιλήσει. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι στο στούντιο και είναι και μεγάλη μου χαρά κάθε φορά που με φιλοξενείτε στην ενθουσιώδη και φιλόξενη εκπομπή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ όταν βρίσκομαι στην Κρήτη. Όπως έχουμε συζητήσει και παλιότερα, με συνδέουν αναπαλωτρίωτοι δεσμοί αίματος. Συγγένειας, συνεργασίας, πανεπιστημίου. Έχω εκατοντάδες φοιτητές στην πόλη μας και έχω και μια αγάπη ευρύτερα για το νησί μας, διότι είμαι και εγώ νησιώτης. Είμαι από ένα μεγάλο νησί, από την Κεφαλονιά, όχι τόσο μεγάλο σε Κρήτη. Ένα πανέμορφο νησί. Αλλά έχει μια ουσιώδης διαφορά σε σχέση με άλλα νησιά. Και το δικό μου και το δικό σας. Ότι έχει μία ζωή και μία καθημερινότητα που εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δεν είναι το κλασικό τουριστικό νησί, 4 μήνες το χρόνο και μετά ερημώνει. Έτσι θέλω τα νησιά μας, αν ήταν δυνατόν, και τα Κυκλαδονήσια μας, αλλά έχει σημασία να κρατήσουμε τον τόπο μας ζωντανό και το Φλεβάρι και το Μάρτι και το Δεκέμβρη και το Γενάρη και το Νοέμβρη. Αυτό σημαίνει ότι είναι στην ατζέντα σας, λοιπόν, τα νησιά και γενικότερα, γιατί εμείς είμαστε από 2 μεγάλα νησιά, αλλά η χώρα μας ουσιαστικά είναι γεμάτη μικρά-μικρά νησάκια, τα οποία είναι απομονωμένα. Είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα μου η νησιωτική χώρα και η Κρήτη και η περιφέρεια της Κρήτης, γι' αυτό και πολλοί φίλοι μου στην υπηρετική Ελλάδα, ακόμα και στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στα Επτάνησα, με κατηγορούν ότι είμαι πολύ πιο τακτικός επισκέπτης στην Κρήτη από ότι στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πιστεύω ότι η Κρήτη, η οποία είναι στην πρώτη γραμμή της εξωστρέφειας της χώρας, στον τουρισμό, στον πολιτισμό, σε πολιτιστικά και ιστορικά μονοπάτια που πάνε πίσω εκατοντάδες χρόνια, δεν έχει αυτή τη στιγμή την αντιμετώπιση που της αξίζει από το υδροκέφαλο Αθηναϊκό Κέντρο. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Φαραντούρη, πού εστιάζετε? Περιδιάβαινα το ΒΟΑΚ. Μην πάτε μακριά. Ναι. Από το 19 δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τι άλλο να πούμε? Όταν μαθαίνω από φίλους ότι στο Βενιζέλιο θες 4 χρόνια για προγραμματισμένο ραντεβού για χειρουργείο, πού άλλο να πας? Όταν μου λένε οι συνάδελφοί μου σήμερα και την προηγούμενη φορά που ήρθα στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ότι δεν υπάρχουν χρήματα για χαρτί τουαλέτας, πού άλλο να... Και προσέξτε, σας φέρνω μερικά παραδείγματα. Δίκτυα και υποδομές, υγεία και εκπαίδευση. Και μάλιστα όχι εκπαίδευση, οποιαδήποτε εκπαίδευση, στην αιχμή της τεχνολογίας. Δηλαδή, το νησί μας εδώ θα μπορούσε να είναι η κοιτίδα της τεχνολογίας και της καινοτομίας με τόσο καλά πανεπιστημιακά ιδρύματα που έχει ευρύτερα η Κρήτη. Δεν μιλάω μόνο για το Ηράκλειο, αλλά και το Ηράκλειο ακόμη περισσότερο. Και να είτε. Έτσι. Προσέξτε, το είτε. Προσέξτε τώρα. Εδώ λοιπόν, αντί να στηρίξουμε μόλις μας τις δυνάμεις, την τεχνολογία, την πρόεδρο, τον αγροτικό και διατροφικό τομέα, αγροτοδιατροφικό τομέα. Προσέξτε. Έχουμε μία αλλοπρόσαλη αγροτική πολιτική, πασχίζει τώρα και ο συμπατριώτης σας εδώ, ο υπουργός, να αλλάξει, λέει, το εθνικό στρατηγικό σχέδιο, το οποίο απέτυχε 2 χρόνια πριν, δεν κάναν τίποτα, τρέχουν τώρα να αλλάξει το εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Πράγματα τα οποία έχω την αίσθηση ότι δείχνουν μια ολιγορία. Επίσης, είναι δυνατόν ο βόρειος οδικός άξονας, δηλαδή αυτή η κασέτα τώρα που την αναμασάμε 5 χρόνια, ήμουν νιός και γέρας. Λοιπόν, θα σας απαντήσει όμως τώρα ένας πολίτης της Κρήτης, κύριε Φαραντούρη, ότι όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, όλες, ήθελαν να φτιάξουν πρώτα τους πάνω αυτοκινητοδρόμους στην υπηρετική Ελλάδα και μετά ήταν να πάρει σειρά η Κρήτη. Okay, το ακούω. Νομίζω είναι και η πραγματικότητα αυτή, λίγο πολύ. Το ακούω. Από την άλλη, η πρόοδος που έγινε την περίοδο. Προσέξτε, δεν ευλογώ τα γένια μας στον ΣΥΡΙΖΑ, μακριά από μένα. Αλλά εάν κάποιος πραγματικά και αντικειμενικά βάλει κάτω τα δεδομένα την περίοδο 15-19, την περίοδο 19-24 και συγκρίνει την πρόοδο που έγινε σε έργα και υποδομές ή την προσοχή που δόθηκε στην υγειονομική περίθαλψη και στην εκπαίδευση. Δεν σας πάω μακριά, σας είπα 3 πράγματα που συνιστούν βασικά κοινωνικά αγαθά.
Να έχεις έναν δρόμο να πηγαίνεις, να έχεις ένα νοσοκομείο να περιθάλψεις το παιδί σου ή τον εαυτό σου ή το γέροντα στο σπίτι και να έχεις και ένα πανεπιστήμιο και ένα σχολείο. Έτσι. Τι νομίζουν οι Κρήτες? Ότι η περίοδος 19 και 24, κάνουμε ένα γκάλωπ, στην οποία η κρουνή της χρηματοδότησης είναι ανοιχτή. Τα χρήματα τρέχουν. Έχουμε βγει από τα μνημόνια. Κάποιοι πληρώσαν πολιτικό κόστος για να βγούμε από τα μνημόνια. Έτσι δεν βγήκαμε έτσι από τα μνημόνια. Και μάλιστα κάποιοι μας είχαν βάλει στα μνημόνια χωρίς να ευθύνονται οι επίγονοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε 15-19 με μια μνημονιάρα από εδώ μέχρι τη Μεσαρά. Ναι, τη μισή την έφερε όμως. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Η χώρα... Εκείνο το βράδυ που διαπραγματευόμασταν. Διαπραγματευόμασταν και πετύχαμε και κάτι καλύτερο. Πετύχαμε να μην ιδιωτικοποιηθούν κάποιες εταιρείες. Πετύχαμε να μην αυξηθεί η τιμή του ρεύματος. Πετύχαμε πράγματα. Μπορεί να μην τα πετύχαμε όλα και αυτό το πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να καλλιέργησε πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες από ό,τι μπόρεσε να υλοποιήσει μαζί σας. Αλλά το ισοζύγιο ήταν θετικό. Βγήκαμε από τα μνημόνια, αφήσαμε αυτό το αμφιλεγόμενο μαξιλάρι για το οποίο πολλοί πράγματι μας κατηγορούν. Το 19 ξεκίνησε η οικονομία από μια πολύ καλύτερη φάση από αυτή που παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ το 15 και επίσης έχουμε ποσοτική χαλάρωση λόγω πανδημίας, δηλαδή η χώρα δανείζεται εδώ και 4 χρόνια, όχι χάρη στη Νέα Δημοκρατία, λόγω της πανδημίας, με επιτόκια Γερμανίας. Έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης 35 δισεκατομμύρια στο τραπέζι, χρακ, να τα διαχειριστούμε. Και τι έχουμε κάνει? Βγαίνει ο Υπουργός και λέει: έκλεισα 6 νοσοκομεία με τα χεράκια μου. Και κάποιοι χειροκροτούν. Έκλεισα 6 νοσοκομεία, λέει ο Υπουργός Υγείας, με τα χεράκια μου. Η άλλη υφυπουργός παιδείας, η κυρία Μιχαηλίδου, μας είπε πριν από ένα μήνα: εντάξει, ρε παιδιά, δεν χάθηκε ο κόσμος να κλείσει και ένα σχολείο όταν απέχουν 2, 3, 4, 6 χιλιόμετρα μεταξύ τους, να πηγαίνουν τα παιδιά να κάνουν και γυμναστική. Το θυμάστε? Το θυμόμαστε. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός, μέρες που είναι, ο Πατροκοσμάς ο Αιτωλός, 200 χρόνια πίσω, που περιδιάβαινε ολόκληρη την Ελλάδα για να απελευθερωθεί το έθνος. Έλεγε: εάν θέλετε το έθνος των Ελλήνων να μείνει ελεύθερο, κοιτάξτε να φτιάξετε ένα σχολείο σε κάθε γειτονιά. Είναι προτιμότερο να κλείσετε μια εκκλησιά ή να τη μετατρέψετε σε. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός, γι' αυτό. Να τη μετατρέψετε σχολείο παρά να κλείσετε σχολείο. Όταν λοιπόν ακούσα από επίσημα χείλη, με περηφάνεια, ότι εμείς θα κλείσουμε σχολιά, θα κλείσουμε πανεπιστήμια, θα κλείσουμε νοσοκομεία ή κλείσαμε 6 νοσοκομεία και όλα τα υπόλοιπα, σε πιάνει η ψυχή σου, είναι και αδιάβαστη και νομίζω ότι βρίσκονται και σε σύγχυση σε σχέση με τις ανάγκες τις πραγματικές της χώρας. Εντάξει, είχανε, λένε στη Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον, ότι είχαν και αντικσότητες όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε την πανδημία, είχαμε την ενεργειακή κρίση, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Επειδή τώρα αγγίζουμε πράγματα που τα ξέρω πολύ καλά, η ενεργειακή κρίση δεν ήταν ούτε εξωγενής, ούτε τόσο διεθνής. Όταν εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, για κάποιους μήνες εκτινάχθηκαν οι τιμές φυσικού αερίου και αυτό πράγματι επηρέασε τις διεθνείς τιμές και τις ευρωπαϊκές. Και δημιουργήθηκε μια φούσκα στα διεθνή και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ενέργειας, όλα τα χρηματιστήρια ενέργειας, περιλαμβανομένου του δικού μας. Το οποίο μάλιστα είναι και ασίδωτο, γιατί είναι 4 εταιρείες που λειτουργούν σε καθεστώς πλήρους ασυδοσίας στο δικό μας. Όμως οι τιμές ενέργειας στην Ελλάδα έχουν αρχίσει να εκτινάσονται ένα χρόνο πριν. Γιατί? Όπως επίσης και οι τιμές ενέργειας, όπως επίσης και οι τιμές των τροφίμων, οι τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ, γιατί ανατιμήθηκε το αγκουράκι το καλοκαίρι πέρυσι 300%? Τι ακριβώς συνέβη διεθνώς? Ούτε πλημμύρες στη Θεσσαλία είχαμε, ούτε Παλαιστινιακό. Δεν είχαμε όμως λιπάσματα που μας έρχονταν από την Ουκρανία. Δεν είναι έτσι. Έχουμε τα ελληνικά λιπάσματα και επίσης έχουμε μία ολιγοπωλιακή και καρτελοποιημένη αγορά, τα έγραψα και σε ένα άρθρο μου χθες, η οποία λειτουργεί ως εξής, αν μου επιτρέπετε. Τα καρτέλ. Η αιτία της ακρίβειας στην Ελλάδα, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, είναι τα καρτέλ. Τι σημαίνει καρτέλ? Έχετε ακούσει για τα καρτέλ των ναρκωτικών στην Κολομβία? Τα καρτέλ των ναρκωτικών στην Κολομβία είναι συμφωνίες μεταξύ των βαρώνων ναρκωτικών και αν αποκαλύψεις τι έχει συμφωνήσει, σε καθαρίζουν. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τα καρτέλ στην οικονομία παγκόσμια. Τα καρτέλ στην οικονομία είναι συμφωνίες μεταξύ μεγάλων συνήθως εταιριών, λίγων μεγάλων εταιριών που ελέγχουν μια αγορά. Στο γάλα, σούπερ μάρκετ, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, τράπεζες. Όταν η αγορά έχει λίγους μεγάλους παίκτες, δηλαδή είναι ολιγοπόλιο, λίγοι παίκτες. Πόσα σούπερ μάρκετ έχουμε σε όλη την Ελλάδα που ελέγχουν μεγάλες αλυσίδες? Πόσες εταιρείες γάλακτος? Πόσες τράπεζες έχουμε? Πόσες εταιρείες τηλεπικοινωνιών? 3 εταιρείες. Είναι συγκεκριμένες. Είναι συγκεκριμένες. Εκεί λοιπόν μπορείς να διαλέξεις μια άλλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Μία από τις 3 θα διαλέξεις. Σωστά. Μία από τις 3 έχω κι εγώ.
Μα η κυβέρνηση θέλει γι' αυτό, κύριε Φωτεινό. Μισό λεπτά και θα φτάσουμε στην κυβέρνηση. Εκεί λοιπόν αναπτύσσονται φαινόμενα εναρμονισμένων πρακτικών. Κάθονται συνήθως γύρω από το ίδιο τραπέζι και συμφωνούν συγκεκριμένες τιμές. Χρακ. Αυτό σημαίνει καρτέλ. Αυτό στην οικονομία είναι το σαράκι. Είναι το καρκίνωμα. Γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να επιλέξει τίποτα. Είναι εντελώς εχμάλωτος των αποφάσεων του στρογγυλού τραπεζιού. Γι' αυτό τιμωρούνται με αυστηρά πρόστιμα αυτά τα καρτέλ. Δηλαδή κλείνουν οι εταιρείες σε όλες τις χώρες του κόσμου. Και μάλιστα όσοι συμμετέχουν σε καρτέλ πάνε και φυλακοί. Είναι ποινικό αδίκημα η συμμετοχή στο καρτέλ. Τώρα σας μιλάω σαν δικηγόρος καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ναι. Αφήστε την πολιτική απ' έξω. Έχετε δει έναν να πηγαίνει φυλακή τα τελευταία 5 χρόνια για καρτέλ στην Ελλάδα? Όλοι οι διεθνείς. Δεν πάνε για άλλα κι άλλα. Θα πάνε για άλλα. Λοιπόν, προσέξτε, προσέξτε. Εδώ δεν πάνε για άλλα κι άλλα. Κυρία Καριωτάκη, μια χαρά τα λέτε. Εδώ προσέξτε τώρα. Όλοι οι διεθνείς οίκοι και οι αναλυτές και η Eurostat και οι αναλύσεις και η Κομισιόν και οι ενώσεις καταναλωτών και οι πάντες λένε ότι η ελληνική οικονομία είναι η πιο καρτελοποιημένη οικονομία της Ευρώπης. Καρτέλ, 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 καρτέλ. Δηλαδή συμφωνίες που κρατάνε ψηλά τις τιμές. Αυτή είναι η αιτία της ακρίβειας. Όταν έρχεται ο υπουργός μετά από 5 χρόνια με την κάμερα από πίσω στο σούπερ μάρκετ και ζουμάρει στα μπισκότα ή στα καλλιντικά και λέει «Α, μειώθηκαν 5 λεπτά τα καλλιντικά», προφανώς μας δουλεύει. Διότι το σαράκι των εναρμονισμένων πρακτικών που κρατάει τις τιμές ψηλά δεν λύνεται. Ή όταν βάζει ένα πρόστιμο, λέει για αισχροκέρδια, υπερβολικές τιμές, βάζει πρόστιμο 500 χιλιάρικα. Το ερώτημα είναι, τι κέρδη είχε η εταιρεία που πήρε πρόστιμο 500 χιλιάρικα? Αν είχε κέρδη 50 εκατομμύρια και τζίρο 150 εκατομμύρια, αυτό στην πιάτσα ξέρετε πώς λέγεται. Στα αγώνα στον Ρικιάνο λέτε. Ξεκάρφωμα αλλά... λέγεται. Σωστό. Αυτό λέγεται ξεκάρφωμα. Αλλά ούτε αυτά είχαμε πριν όμως, κύριε Φαραντή. Ναι, αλλά ούτε δεν καν αυτά τα μικρά πρόστιμα αναλογικά όπως τα περιγράφετε. Αν μου επιτρέπετε. Ναι. Την περίοδο 15-19, αλλά και σε προηγούμενες περιόδους και με άλλες κυβερνήσεις. Εγώ τα πειρά μου τα εστιάζω σε τούτη εδώ. Δεν είχαμε τέτοια ασυδοσία στην αγορά. Την περίοδο 15-19 δεν υπήρξε ούτε ένα σεντ αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Γιατί? Διότι ήταν πολιτική απόφαση η ΔΕΗ να μην αναπροσαρμόσει τα τιμολόγια της. Και αναγκάστηκαν και οι υπόλοιποι ιδιώτες πάροχοι να μην ανεβάσουν τις τιμές. Γιατί αν ανέβαζαν τις τιμές δεν θα βρίσκαν ούτε ένα πελάτη. Σωστό δεν είναι αυτό? Ναι, κατανοητό. Η ΔΕΗ έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Πιθανόν οι περισσότεροι από τους τηλεθεατές μας, δεν κάνω διαφήμιση, ούτως ή άλλως τα πειρά μου κατά της ΔΕΗ είναι συστηματικά τα τελευταία 3 χρόνια. Η ΔΕΗ έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Αν η ΔΕΗ δεν είχε να προσαρμόσει με τη ρήτρα να προσαρμογεί στην τιμή, αν η ΔΕΗ δεν έβγαζε κέρδη 1 δισεκατομμύριο πριν από 2 μήνες, 9 μήνου λειτουργικά κέρδη, 1 δισεκατομμύριο, καμία άλλη από τις ιδιωτικές εταιρείες δεν θα την ακολουθούσε, γιατί θα είχαν πελατολόγιο. Η ΔΕΗ άνοιξε το χορό των ανατιμήσεων και της ακρίβειας. Την ίδια στιγμή που στη Γαλλία. Στη Γαλλία του Μακρόν. Ο Μακρόν δεν είναι κανένας σοσιαλιστής. Ούτε είναι κανένας αριστερός. Φιλελεύθερος είναι. Πριν από 2,5 χρόνια ο Εμμανουέλ Μακρόν έβαλε πλαφόν 4% στα υπερκέρδη της Electricité de France, της γαλλικής ΔΕΗ. Χρακ! Μέχρι εκεί. 4%. Αυτό σημαίνει ότι η EDF, ο κολοσσός αυτός, η ναυαρχίδα της ενεργειακής αγοράς, δεν μπορούσε να αυξήσει παραπάνω τις τιμές της. Και έτσι, μαζί με δημοσιονομικά μέτρα μείωση των έμεσων φόρων, ρίξανε τις τιμές και της ενέργειας και της αγοράς. Δεν μπορώ να υποθέσω ότι δεν τα ξέρει αυτά η κυβέρνηση. Μια χαρά τα ξέρουνε! Και τότε γιατί δεν προχωράμε κατά την αποφάση? Δεν θέλουνε. Δεν θέλουνε. Και να σας πω γιατί δεν θέλουνε. Δεν θέλουνε διότι η ακρίβεια οδηγεί σε υπερβάλλοντα φόρο προστιθέμενης αξίας, ΦΠΑ. Μόνο το τελευταίο 1,5 χρόνο μπήκε τσέπη, παντελόνι, 7,5 δισεκατομμύριο παραπάνω έμεση φόρη. Προσέξτε, έξτρα. Ναι. Τι σημαίνει έξτρα? Έξτρα σε σχέση με αυτό που θα ανέμενε η κυβέρνηση από τον προϋπολογισμό. Έξτρα. Τσέπη, κασέρι που λέμε στην πιάτσα. Να μιλάμε τώρα τη γλώσσα του πεζοδρομίου για να καταλαβαίνόμαστε. Ναι, λοιπόν, 7,5 δισεκατομμύρια. Από αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια, μόνο τον τελευταίο χρόνο. Τα οποία οφείλονται στο γεγονός ότι πας στο σούπερ μάρκετ, αυτό κοστίζει 2 φορές πάνω, άρα και ο ΦΠΑ που πληρώνετε εσείς και οι τηλεθεατές μας είναι παραπάνω. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, μπορούμε να το αποφύγουμε. Στο σούπερ μάρκετ δεν κάνεις παζάρι του ΦΠΑ. Λες αυτό είναι, πληρώνεις το σούπερ μάρκετ. Προφανώς, ναι. Μάλιστα. Όταν η κυβέρνηση βγάζει 7,5 δισεκατομμύρια το χρόνο παραπάνω έξτρα ΦΠΑ, έχει τη δυνατότητα να κάνει απευθείας αναθέσεις. Έχει ρευστότητα. Δίνει λοιπόν χρήματα σε κολλητούς, σε φίλους. Προσέξτε, απευθείας αναθέσεις
γιατί απευθείας αναθέσεις που απαγορεύονται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο με πρόσχημα την πανδημία. Με πρόσχημα την πανδημία. Πάρε εδώ, πάρε εκεί. Πάρε 500 χιλιάρικα και φτιάξε ένα site. Πάρε ένα εκατομμύριο και φτιάξε αυτή τη μελέτη. Ο καρκίνος των δημοσίων συμβάσεων είναι οι μελέτες. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες μελέτες στα συρτάρια. Τι είσαι, μελετητής. Πάρε 100 χιλιάρικα, δώσε μου μια μελέτη. Άντε, γεια. Μελέτη, μελέτη. Κύριε Παραντούρη, ο ένας καρκίνος είναι η μελέτη. Προσέξτε. Ο άλλος καρκίνος της Ελλάδας είναι οι επιτροπές. Οι επιτροπές. Λοιπόν, επιτροπή. Αυτό μπορεί να συνδυαστεί. Δηλαδή, φτιάξε μια επιτροπή. Να κάνει μια μελέτη. Να κάνει μια μελέτη. Σωστό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ένα λεπτό τώρα. Να πάμε και στην Ευρώπη. Με ρωτήσατε όμως αν αυτό συμφέρει την κυβέρνηση. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Από τα 7,5 δισεκατομμύρια θα δώσει τα 6 για μελέτες. Λέω τώρα. Από εδώ και από εκεί. Θα μοιράσει χρήμα. Το κασέρι. Παραμονές των εκλογών. Θα πετάξει και 100 χιλιαρικάκια πάνω στο τραπέζι, 250, 100, πάρε ένα 100σταρικάκι, πάρε ένα 200. Το έκανε προεκλογικά, πάρε ένα pass, πάρε ένα youth pass, πάρε ένα e-pass, πάρε ένα supermarket pass. Ναι. Αυτό δημιουργεί την αίσθηση στον καταναλωτή και στον πολίτη ότι το κράτος είναι εδώ, με στηρίζει. Μπορεί να τα έχει πάρει από τον καταναλωτή τα τελευταία 5 χρόνια υπερπολαπλάσια, να έχει στοιχήσει δηλαδή στο τραπέζι και το νοικοκυριό και το καλάθι της νοικοκυράς αυτό 30.000 κόστος, σου πετάει ένα 100σταρικό επάνω, θυμάσαι το 100σταρικό και εσύ είσαι ευγνώμων, ο κυβερνήτης σου είναι ελεήμων και φιλέσπραχνος, φυλάς και το χέρι, πηγαίνεις στην κάλπη. Πετυχημένη στρατηγική πολιτικά. Απολύτως πετυχημένη. Αλλά όχι εποφελία της οικονομίας και του καταναλωτή και του πολίτη. Ένα λεπτό τώρα, γιατί έχουμε 3 λεπτά ίσα ίσα για να πάμε σε διαφημίσεις. Και θέλω να μου πείτε το εξής. Εμείς είμαστε μέρος της Ευρώπης. Μάλιστα. Υπάρχει ένα Ευρωκοινοβούλιο εκεί που παίρνονται το 80% των αποφάσεων. Αυτά δεν τα βλέπει. Μισό λεπτάκι. Καταρχάς τα βλέπει. Και, όχι και μόνο πού είναι. Έχει βγάλει, αν δεν κάνω λάθος, και καταδικαστικά ψηφίσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας κατηγορεί ότι δεν έχουμε ενσωματώσει ευρωπαϊκές οδηγίες που προστατεύουν τους πολίτες και τους καταναλωτές. Να τα θυμίσουμε. 4 μήνες πριν από τη μοιραία νύχτα των τεμπών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παραπέμπει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κομισιόν, επειδή δεν έχουμε ενσωματώσει τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την Ασφάλεια των Σιδηροδρομικών Συγκοινωνιών. 5 μήνες πριν από τις καταστροφές στη Θεσσαλία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παραπέμπει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι η κυβερνησάρα μας δεν είχε αναρτήσει τους αντιπλημμυρικούς χάρτες. Άκουγα το ρεπορτάζ σας πλην από το Ρέθυμνο, από το μπαλκόνι. Για τις χωματερές. Το γνωρίζετε ότι παραπέμπεται η χώρα μας σταθερά, σταθερά και επαναλαμβανόμενα και μόνιμα. Προσέξτε, έρχονται οι κουτόφραγκοι εντός εισαγωγικών και παραπέμπουν την Ελλάδα, η οποία δεν κλείνει παράνομες χωματερές για να προστατεύσει τον εαυτό της. Δηλαδή το φυσικό της κάλος και περιβάλλον και πού στην Κρήτη τώρα, που είμαστε περήφανοι για τη χλωρίδα και την πανίδα, μοναδική σε όλο τον κόσμο. Άρα. Υπάρχουν κακά πράγματα στην Ευρώπη, σκοτεινοί διάδρομοι, λόμπις. Αν είχαμε χρόνο. Υπάρχουν όμως και καλά. Θα σας ρωτούσαμε γι' αυτό, αλλά δεν έχουμε. Υπάρχουν και καλά. Εγώ, γιατί κατεβαίνω στην Ευρωβουλή υποψήφιος, γι' αυτό που με ρωτήσατε. Διότι πιστεύω ότι μπορούμε να αλλάξουμε αφενός την Ευρώπη με τη δυνατή φωνή μας, κυρίως όμως μπορούμε να αλλάξουμε τον τόπο μας. Και θέλω ο κριτικός και η κριτικιά που μας βλέπει αυτή τη στιγμή να αισθάνονται ότι στην Ευρώπη μεθαύριο θα έχουν μια ισχυρή φωνή, διεκδικητική, που να γνωρίζει τα θέματα, 25 χρόνια με καθηγητή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και άλλα τόσα δικηγόρος στις Βρυξέλλες, και θα μιλάω για λογαριασμό τους, για λογαριασμό σας. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Οι σημαντικότερες αποφάσεις για την καθημερινότητά μας, εκεί θα αποφασίζονται. Εγώ λοιπόν θέλω να είμαι αυτός που θα σας εκπροσωπήσει. Και το κάνω με όρεξη μέσα από τα μάτια των 3 παιδιών μου και μέσα από τα μάτια των χιλιάδων νέων ανθρώπων που ήταν φοιτητές μου. Να φέρουμε περισσότερα χρήματα στην Κρήτη, να πιάσουν τόπο οι πόροι και τα δισεκατομμύρια που έρχονται και σκορπίζονται από εδώ και από εκεί σε μελέτες και μελετούλες, να βρούμε περισσότερες δουλειές για τον κόσμο και να αναδείξουμε τον τόπο μας όπως του αξίζει. Αυτό ζητώ και θέλω τη στήριξή σας. Τόσο ξεκάθαρα, ορίστε. Τόσο κρυστάλλινα. Ορίστε, έκλεισε με το μήνυμά του. Άντε να τα βάλεις με το χαλονίκι. Ήταν η Χυμαρόδης. Τι να συζητάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή και αν σας βγάλει ο δρόμος σας, στον πλάτανο, θα πιούμε ουζάκι. Τον πλάτανο, προηγεί τον πλάτανο σε μια ωρίτσα. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια, καλό αγώνα.